Κυρία Ταβουλάρη, τι έγινε χθες? Ήταν στην πορεία η κυρία Ταβουλάρη χθες. Προφανώς. Εκεί. Έχει εικόνα. Χθες ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο που είναι αντεργατικό και αντιλαϊκό. Και ψηφίστηκε εν μέσω ενός σχεδίου προβοκάτσιας οργανωμένης προκειμένου να διαλυθεί η συγκέντρωση των χιλιάδων εργαζομένων και λαού που ήταν εκεί για να το καταδικάσουν. Ποιος την έστησε την προβοκάτσια? Κοιτάξτε, αυτό θα ψάξουν να το βρούνε. Δεν αφορά το εργατικό κίνημα και δεν αφορά και το λαϊκό κίνημα. Η συγκέντρωση όμως χτυπήθηκε με χημικά, που και αυτά είναι όπλα καταστολής, και χτυπήθηκε με χημικά για να διαλυθεί, και αυτά μπορούν να έχουν και αποτελέσματα αρνητικά στην υγεία των ανθρώπων που ήταν εκεί από μικρά παιδιά μέχρι και συνταξιούχοι. Ξέρετε όμως, κυρία Ταβουλάρη, εμείς αυτό εκείνη είδαμε, την ώρα έπεφταν μολότοφ, βροχή. Δεν είναι η πρώτη και φορά. Και έχουμε 6 τραυματίες αστυνομικούς. Κοιτάξτε να και, δείτε. Έχουμε ανθρώπους με μικρά παιδιά, όπως λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Τα μικρά οι οποίοι παιδιά κινδυνεύουν και από τα χημικά, κινδυνεύουν και από τους μολότοφ όμως. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είχαμε μία συγκροτημένη και μαζική διαδήλωση των συνδικάτων και των φορέων, άοπλη διαδήλωση, η οποία διαδήλωση, αυτό είδαμε, χτυπήθηκε με χημικά από τις δυνάμεις καταστολής. Το τι έγινε, ποιοι αφού το στήσανε προηγηθεί, και από πού βγήκανε αυτές οι ομάδες και σπρώχθηκαν προς τη διαδήλωση, δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία. Από πού βγήκαν, κύριε Καλιακμάνη, αυτές οι ομάδες? Γιατί έχετε βρεθεί και εσείς σε πορείες και πορείες. Από εκεί που βγαίνουν πάντα. Χρησιμοποιήθηκε και ως μέσο από την κυβέρνηση για να δικαιολογήσει αυτό το νόμο, ο οποίος νόμος όμως ανοίγει τις πόρτες για να γίνεται μεγαλύτερη προβοκάτσια σαν αυτή που είδαμε και χθες αλλά και στο παρελθόν. Εσείς θα ορίζετε, αφού το λέω νόμος τώρα, οργανωτή? Κοιτάξτε να δείτε, το συνδικαλιστικό κίνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως αποφασίζουν οι εργαζόμενοι και όπως αποφασίζουν τα συλλογικά του όργανα. Έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε και συλλογική πείρα και προσωπική πείρα από τα προηγούμενα χρόνια πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με νόμους μειοψηφιών που καταπιέζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πλειοψηφίας, που παράγει και τον πλούτο και που θέλει και θα διεκδικήσει μπροστά σε νέα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα καλύτερους όρους ζωής, μέχρι και να πάρει όλο τον πλούτο που παράγει στα χέρια του. Και με αυτή τη λογική και τον προσανατολισμό, εμείς βεβαίως θα συνεχίζουμε και θα οργανώνουμε τις διαδηλώσεις μας, τις κινητοποιήσεις μας, απέναντι σε οποιοδήποτε νόμο. Θα αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο. Έχουμε συρθεί πολλές φορές, ξέρετε, στα δικαστήρια για κινητοποιήσεις και από αυτή την κυβέρνηση και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την προπροηγούμενη. Έναν αιώνα τώρα αυτή η δουλειά γίνεται. Λοιπόν, το συνδικαλιστικό κίνημα θα απαντήσει όπως πρέπει να απαντήσει. Και δώσαμε και το μήνυμα χτες, γιατί η συγκέντρωση έγινε, δεν διαλύθηκε όπως πολλοί θα ήθελαν.